να σκεφτεί το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Καλεί το ΚΚΕ τους πολίτες προκειμένου να μην εξαπατηθεί. Όπως τόνισε σε συνέντευξη τύπου ο γραμματέας τοπικής επιτροπής Μεσσηνίας του ΚΚΕ, Θοδωρής Μπολέτης, ο λαός θα πρέπει να κάνει το βήμα ψηφίζοντας και ενισχύοντας το ΚΚΕ παντού, καθώς τα δοκίμασε όλα, τα είδε όλα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Σε αυτές τις εκλογές καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε άνεργο, φτωχό, αγρότη και επαγγελματία, την νεολαία και κάθε λαϊκή οικογένεια να ενισχύσει αποφασιστικά το ΚΚΕ. Ο λαός πρέπει να κάνει το βήμα ψηφίζοντας και ενισχύοντας το ΚΚΕ παντού. Πρέπει πλέον να σκεφτεί. Υπάρχει πολύτιμη πείρα. Πλέον ο λαός τα είδε όλα, τα έζησε όλα, τα δοκίμασε όλα. Πρέπει να σκεφτεί. Δοκίμασε αυτοδύναμες κυβερνήσεις και κυβερνήσεις συνεργασίας. Κυβερνήσεις προοδευτικές και κυβερνήσεις συντηρητικές. Μέχρι και την κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστερά. Και είδε, άσχετα από το ποιος κυβερνούσε όλα αυτά τα χρόνια, ανεξάρτητα από την κάθε φορά επιλογή του, η ζωή του συνεχώς να χειροτερεύει, τα δικαιώματά του συνεχώς να πετσοκόβονται και οι μονοπωλιακοί όμιλοι συνεχώς να πλουτίζουν σε βάρος του λαού. Παράλληλα, ο κ. Μπολέτης παρουσίασε το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στη Μεσσηνία. Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στη Μεσσηνία για τις εκλογές στις 20 του Σεπτέμβρη 2015 είναι το εξής ψηφοδέλτιο με την εξής σειρά. Πρώτος, ο Κατσάς Αντώνης, δικηγόρος. Δεύτερος, Διασάκος Νίκος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Τρίτη, η Χριστέα Στέλλα, μεταλλιολόγος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μεσσηνίας. Τέταρτη, η Κατζηλιέρη Χριστίνα, κτηνίατρος, δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας. Πέμπτος, ο Κουφαλάκος Παναγιώτης, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Δημόνων Καλαμάτας. Έκτος, Κουκούμη Σαράντος, συνταξιούχος δάσκαλος, δημοτικός σύμβουλος Τριφυλίας και 7η Ζαφύρια Αγγελική, σπουδάστρια. Πρέπει ο λαός να βάλει κριτήριο ποια είναι εκείνη η δύναμη που είναι ο μόνος αντίπαλος απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση. Μπορεί να είναι η Λαϊκή Ενότητα του Λαφαζάνη, ο ΣΥΡΙΖΑ 2, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει τα ίδια χρεοκοπημένα συνθήματα και μπαγιάτικες αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ 1. Τα στελέχη της Λαϊκής Ενότητας είναι που στήριξαν την αντιλαϊκή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τη στιγμή που προκηρύχθηκαν οι εκλογές. Είναι τα ίδια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα καλούν το λαό σε μία από τα ίδια, πάλι τα ίδια. Ότι με το πρόγραμμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα έχουν σαν σημαία, ο λαός θα βγει στο ξέφωτο. Κρύβουν όμως πάλι από το λαό ότι αυτό το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα στήριξης της καπιταλιστικής ανάπτυξης που οδήγησε σε μνημόνιο. Η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λιμενικού. Η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση θα γίνει στο χώρο του φεστιβάλ Κλαίο Διηγητή, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη με κεντρικό ομιλητή τον κύριο Παπασταύρου, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Στο Λιμενικό Πάρκο. Στο Πάρκο του Λιμενικού.